Αυτά λοιπόν και από το αγγλικό πρωτάθλημα. Βλέπω ότι η ώρα είναι 10 παρά 1 λεπτό. Είναι ευκαιρία για σας να δείτε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Λεωνάρδο. Πριν όμως περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νικόλα Βαφιάδη από τον Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας. Σε ακούμε, Νικόλα. Καλησπέρα Γιώργο, τελικά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από Σαουδάραβα επίσημο πρόκειται για δύο επαναλαμβάνω πυράβλους ΣΚΑΔ, οι οποίοι καταστράφηκαν στον αέρα από πυράβλους Πάτριοτ. Ήταν όπως είχαμε πει δύο ισχυρές εκρήξεις που είχαμε ακούσει, πρόκειται για πυράβλους ΣΚΑΔ που καταστράφηκαν στον αέρα από τους Πάτριοτ. Να πούμε ότι το Αμερικανικό Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στον Νταχράν δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είναι όλοι τους στο καταφύγιο. Και το Γραφείο Πληροφοριών, το Αμερικανικό, στο ΡΙΑΤ, με το οποίο επικοινωνήσαμε, δεν έχει ακόμα λεπτομέρειες. Θα δώσει λεπτομέρειες σε μισή περίπου ώρα. Νικόλα, μήπως θυμάσαι πόσους ή μπορεί να υπολογίσεις πόσοι συναγερμοί έγιναν απόψε? Οι συναγερμοί ήταν δύο συνεχείς με τα αντίστοιχα clear τους και ένας τρίτος που είναι τώρα ενισχύει. Δηλαδή που αυτή τη στιγμή ισχύει συναγερμός. Ισχύει συναγερμός, εσύ που βρίσκεσαι? Δεν βρίσκομαι στο καταφύγιο, όχι. Μήπως ξέρεις αν έγινε καμία έκρηξη πυράβλου? Ναι, δύο εκρήξεις πυράβλων ΣΚΑΔ, οι οποίοι πυράβλοι δηλαδή στον αέρα καταστράφηκαν. Δεν έπεσε κανένα στο έδαφος. Καταστράφηκαν από πυράβλους Πάτριοτ των συμμάχων. Προβλέπετε ότι απόψε θα πάμε έτσι με συναγερμούς και εκτοξεύσεις πυράβλων? Δεν το ξέρουμε αυτό, Γιώργο, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε. Πάντως τα clear δινόντουσαν κατά λάθος, διότι ακόμα δεν είχαν ξεκαθαριστεί ορισμένα πράγματα. Και για τον λόγο αυτό δίνεται το clear και ξανά ο συναγερμός ηχούσε. Εντάξει, Νικόλα, αν έχεις κάτι άλλο θα μας πάρεις αμέσως. Βεβαίως. Και να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Συναγερμός για την αντιμετώπιση επίθεσης με πυράβλους είχε σε απόψε στον Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας, όπως ήδη το ξέρετε, στις 9 παρά 10 και εκτοξεύθηκαν αντιβαλιστικοί πύραυλοι Patriot από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Δεν έχει διευκρινιστεί αν έπληξαν κάποιοι πύραυλοι την περιοχή της Ανατολικής Σαουδικής Αραβίας. Εικάζεται όμως ότι εάν πλησίασαν οι πύραυλοι ΣΚΑΔ θα εξουδετερώθηκαν προτού φτάσουν στο έδαφος. Αεροπλάνα απογειώνονται συνεχώς από τις βάσεις του Νταχράν. Οι σιρήνες ήχησαν επίσης στο Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, και στο Μπαχρέιν, αλλά ο συναγερμός έληξε πριν από λίγο. Τώρα έχει νέο συναγερμό βέβαια. Είχε προηγηθεί δήλωση του Σαντάμ Χουσέιν ότι το Ιράκ δεν έχει εξαντλήσει τα μέσα που διαθέτει. Σε μήνυμά του προς τους Ιρακινούς και το Αραβικό Έθνος, ο Σαντάμ Χουσέιν είπε ότι οι δυνάμεις του πολεμούν κάτω από την σημαία του Ισλάμ και έχουν προκαλέσει μεγάλες απώλειες στον εχθρό. Το πεζικό του Ιράκ δεν έχει μπει στον πόλεμο, ενώ χρησιμοποιήθηκε μικρό τμήμα της αεροπορίας, είπε ο Σαντάμ Χουσέιν. Όταν η αναμέτρηση κλιμακωθεί, πρόσθεσε, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα είδη όπλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλουν στην περιοχή του κόλπου άλλο ένα αεροπλανοφόρο, το 7ο κατά σειρά. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντάγκλας Χέρντ, δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος στον κόλπο ενδέχεται να διαρκέσει μήνες, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Αντένα στο Λονδίνο, Γιώργος Χανιώτης. Και αλλά να επιστρέψουμε στο αθλητικό πανόραμα με τον Σταύρο Τσόχο και αν χρειαστεί πάλι μαζί. Είπα προηγουμένως ότι θα σας μεταδώσουμε στιγμιότυπα από 4 αγώνες. Θέλω να ρωτήσω το κοντρόλ αν έχουμε χρόνο και για τους υπόλοιπους αγώνες. Με πληροφορούν ότι έχουμε, συνεπώς θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στιγμιότυπα και των υπολείπων αγώνων. Δηλαδή όλο το πρόγραμμα, όλους τους χθεσινούς αγώνες.